πατρίδα, τον κύριο Νίκο Φίλη. Και υπουργός. Και υπουργός παιδείας, βέβαια. Γι' αυτό θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που σας αφορούν. Καλώς ήρθατε, κύριε Φίλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και πάντα βάζουμε στους συναδέλφους που έχουν περάσει και στον στίβο της πολιτικής, αλλά ενίοτε κάνουμε και χρήση της δημοσιογραφικής ιδιότητας. Έτσι, γιατί είναι και μια διαφορετική ματιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Φίλη, με θέμα επικαιρότητας. Νομίζω ότι είναι η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Mm-hmm. Καταρχάς, δώστε μας έτσι την πρώτη εικόνα την οποία έχετε. Από ό,τι πληροφορούμαστε όλοι, μετά την επικοινωνία του αρχηγού ΙΕΘΑ, του Έλληνα και του Τούρκου, υπάρχει μια πορεία όπου εξομαλύνεται το θέμα. Δεν υπάρχει πρόθεση καμία από την τουρκική πλευρά να αξιοποιήσει ένα τυχαίο συμβάν για άλλους σκοπούς και πιστεύω ότι συντόμως, όπως έχουμε την επίσημη ενημέρωση όλοι, θα λήξει αυτή η μικρή περιπέτεια των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Με βάση τον έχει... Αμερικανό πρέσβη, φοβόμαστε χειρότερα? Λέτε για το αθέλητο επεισόδιο που λέτε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, πάντοτε η Ελλάδα ζει κάτω από αυτόν τον φόβο που είναι πραγματικός. Μην ξεχνάμε ότι είναι ευνίδιος και απρόβλεπτος ο γείτονάς μας γενικώς και ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή που ο Ερντογκάν έχει τα προβλήματα στη Συρία που ξέρουμε. Γι' αυτό ακριβώς, για να αποφεύγουμε τα ζητήματα αυτά τα απρόβλεπτα και τα αθέλητα, χρειάζεται μια ψυχραιμία από την πλευρά μας και ενίσχυση των συμμαχιών μας κυρίως σε βαλκανικό επίπεδο. Να μην αφήνουμε την Τουρκία να αξιοποιεί εκκρεμότητες διπλωματικές και άλλες της χώρας μας με άλλες χώρες. Η επίλυση άρα του ονοματολογικού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα βοηθούσε στην σύναψη καλύτερων και ισχυρότερων συμμαχιών στα Βαλκάνια? Προφανώς ενισχύει το κύρος και τη δύναμη της χώρας μας στα Βαλκάνια σε μια περίοδο όπου στην Τουρκία υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί για νέες στρατηγικές επιλογές. Μάλιστα. Προχωράμε. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είχαμε μέσα στην εβδομάδα και μιλάμε για τον ανασχηματισμό. Δύο είναι τα ερωτήματα. Καταρχάς, είναι ανασχηματισμός, μείνει ανασχηματισμός? Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσετε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, τις αιτίες από τις οποίες προήλθε. Είναι ένας ανασχηματισμός περιορισμένος. Έχει να κάνει με τις παραιτήσεις συγκεκριμένων υπουργών. Καλώς παραιτήθηκαν και οι δύο, κύριε Φίλη. Εννοείται... Και η κυρία Αντωνοπούλου και ο κύριος Παπαδημητρίου. Κοιτάξτε, η κυρία Αντωνοπούλου αναγνώρισε, όπως είπε, ένα λάθος της. Δεν είναι προσωπικό λάθος, είναι μια θεσμική, κατά τη γνώμη μου, πραγματικότητα, η οποία προφανώς και πρέπει με ψυχραιμία και όχι με λαϊκιστικές κραυγές και ιστερίες να διορθωθεί. Το γεγονός ότι αυτή η ρύθμιση μπήκε μέσα στο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015, σαν τροπολογία, δείχνει ότι υπάρχει και μια ευθύνη. Και δική μου ευθύνη, πως βουλευτής τότε, δεν το είδα το ζήτημα αυτό, αλλά και όλων των βουλευτών που το ψηφίσαμε και της κυβέρνησης που έβαλε την τροπολογία. Καλά, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που το ψήφισαν εν γνώση τους γιατί το θέλανε. Ναι, λέω όμως ότι όταν μπαίνει η τροπολογία αυτή στο μνημόνιο μέσα, θυμάστε εκείνες τις συνθήκες τον Αύγουστο του 2015, είναι προφανές ότι δεν είναι και τόσο μια καλή διαδικασία μιας καλής νομοθέτησης. Mm-hmm. Η ουσία όμως είναι ότι με βάση. Και το λάθος παραδέχει η κυρία Αντωνοπούλου. Και με βάση και με την απάντηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος την ευχαρίστησε την κυρία Αντωνοπούλου και τον κύριο Παπαδημητρίου για το έργο που είχαν ως υπουργοί. Και ήταν σημαντικό το έργο τους. Νομίζω δεν πρέπει να προσχωρούμε, και ενώ όλοι μας, όλα τα πολιτικά κόμματα, σε μια εύκολη λογική ανθρωποφαγίας. Οι άνθρωποι προσφέρουν ό,τι προσφέρουν, εκτιμάται πολιτικά το έργο τους. Τα λάθη τους πιθανά, βεβαίως, αλλά είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν προσυδειάζει προς τα ήθη της δημοκρατίας, ο κανιβαλισμός. Και αναφέρομαι κυρίως τώρα στο θέμα του Φώτη του Κουβέλη. Ωραία, ερχόμαστε λοιπόν. Μια προσωπικότητας, όπου πριν αναλάβει ακόμα το έργο του άνθρωπου στο ευαίσθητο κοινοβαλτικό Υπουργείο Άμυνας, που θεωρώ πολύ σημαντική πρωτογενική προσφορά του, ξεκίνησε μια ιστορία κανιβαλισμού από τα μέσα ενημέρωση. Ήδη έχουμε πει ότι αύριο θα είναι εδώ δίπλα μας ο κύριος Κουβέλης για να κουβεντιάσουμε. Παρά τα αυτά, μέσα από αυτόν τον ανασχηματισμό, ο μεγάλος ντόρος, η πολλή κουβέντα έχει γίνει για την τοποθέτηση του κύριου Κουβέλη στην κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη θέση, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, παρέα με τον κύριο Καμένο. Τι σημαίνει παρέα?
μια πολιτική θέση. Το παρέα το βάζω εισαγωγικά. Ναι, ωστόσο και ο ένας και ο άλλος έχουν έτσι εξαπολύσει βέλη. Θα απαντήσει αύριο ο κύριος Κουβέλης. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στα προσωπικά ζητήματα, στα πολιτικά μένω. Στα πολιτικά πάντως. Και θεωρώ ότι η συμμετοχή του κύριου Κουβέλη στην κυβέρνηση είναι θετικό στοιχείο για την κυβέρνηση. Σε τι βοηθάει? Είναι ένα πρόσωπο, μια ηγετική προσωπικότητα της αριστεράς, η οποία έκανε λάθη κατά τη γνώμη μου. Συγκρουστήκαμε στο παρελθόν με τον κύριο Κουβέλη, αλλά η πορεία του από τότε που αρνήθηκε να συμπράξει στην διάσωση της κυβέρνησης Σαμαρά και επέμεινε να γίνουν εκλογές, να μην εκλεγεί η Πρόεδρος Δημοκρατίας και να γίνουν εκλογές, η πορεία του από εκεί και πέρα είναι μια πορεία που συστοιχίζεται με το λαϊκό αίτημα της δημοκρατικής ανατροπής και της αριστερής διακυβέρνησης. Η επιλογή Κουβέλη για υπουργοποίηση θεωρείται ότι στέλνει μήνυμα στις προοδευτικές δυνάμεις, στην σοσιαλδημοκρατία, αν θέλετε, για τυχόν συνεργασία στο μέλλον? Ο κ. Κουβέλη δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ο τυπικός εκπρόσωπος σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι από την ιστορική αριστερά πρόσωπο. Ήμασταν μαζί για πολλά χρόνια στο ίδιο κόμμα. Χωρίς ανιδρόμοι σας γίνονται. Βεβαίως, βρεθήκατε απέναντι. Έτσι είναι η ζωή, καμία αντίρρηση. Ποτέ δεν είχαμε προσωπικές αντιδικίες. Θέλω να μας άφησε σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα, το αν η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει μια ατζέντα πολιτικής συζήτησης και δυνατότητα συμπτώσεων με δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα την κάνει η κυβέρνηση σε συνάρτηση και με το πρόγραμμα της εξόδου της χώρας από τη Δανειακή Σύμβαση και της προγραμματικής και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κύριε Φίλη, θεωρείτε ότι έπρεπε να γίνει πιο μεγάλος ανασχηματισμός ή έφτανε αυτός ο μήνη? Μα προφανώς ο Πρωθυπουργός γνωρίζει τι ανασχηματισμό χρειάζεται. Την προσωπική σας άποψη θέλω. Δεν έχω προσωπική άποψη. Θα θέλατε... ότι η κυβέρνηση εν συνόλο λειτουργεί όπως μπορεί καλύτερα. Θα θέλατε σε αυτό το μήνυμα ένα σχηματισμό να συμπεριλαμβάνεστε? Είναι μια συζήτηση που δεν έχει νόημα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Διότι τα θέλω μας όμως πάντα έχουν την αξία. Όχι, όχι. Εγώ έχω πει και είμαι σαφής αυτό που λέω. Δεν θεωρώ και δεν φλέγομαι να είμαι υπουργός. Από οποιαδήποτε θέση μπορώ να προσφέρω σε ένα συλλογικό εγχείρημα. Μάλιστα. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, να πάμε και στα θέματα του κέντρου. Αυτή την περίοδο έχουμε διάφορες έτσι, ταραχές από συγκεκριμένες ομάδες και είχαμε και μία, είχαμε μάλλον και από τα ακροδεξιά και από την άλλη πλευρά. Τι συμβαίνει και κάνει αυτά που πρέπει η ελληνική αστυνομία, κύριε Φίλη? Πρώτα μην εξομοιώνουμε τη φασιστική, φασιστική συμμορία που μπήκε και έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα. Το τελευταίο πενθήμερο πάντως είχαμε κουκουλοφόρους, οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένους χώρους. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε αυτό, γιατί είναι στην επικαιρότητα. Κάνατε και ερώτηση σχετικά, έτσι. Καταθέσαμε ερώτηση στον κύριο Τόσκα για το ζήτημα της δράσης, της ασίδωτης δράσης φασιστικών συμμοριών που κάνουν επιθέσεις σε διάφορα στέκια νεολαίας και κοινωνικούς χώρους. Αλλά πάμε τώρα στο ζήτημα που αφορά το κέντρο της Αθήνας που είπατε. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, είχαμε μία έξαρση ενεργειών. Με σπασίματα μαγαζιών κλπ. Με πρωταγωνιστές ομάδες αναρχικών. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι αναρχικοί ευθύνονται για τέτοιου είδους ενέργειες. Συγκεκριμένες ομάδες είναι αυτές. Και πιστεύω ότι η αστυνομία έχει υποχρέωση να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά. Διότι την πληρώνει ο απλός πολίτης που τους πάει το μαγαζί ο άλλος. Δεν φταίει τίποτα για τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Η αιτία, όπως θυμάστε, ήταν η μεταγωγή ενός κρατούμενου στην Λάρισα και όχι στον Κορυδαλό. Που θα πάει τελικά στον Κορυδαλό. Τελικά θα πάει. Θα μπορούσε να βρεθεί αυτή η λύση πριν ξεκινήσει αυτή η άγωνη και όλοι καταλαβαίνουμε μια αντιπαράθεση η οποία δεν ωφελεί σε τίποτα. Στο μυαλό πολλών κιόλας έχει περάσει ως νίκη, έτσι. Όχι, δεν δηλαδή είναι νίκη. Νίκησαν με τα σπασίματα. Γνωρίζω και από την ανακοίνωση είδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ήταν ένας σχεδιασμός, γι' αυτό δεν γίνεται στο άψεσβήσε αυτό το πράγμα, ένας σχεδιασμός να μετατραπούν οι φυλακές Κορυδαλού σε φυλακές υποδίκων και να μεταφερθούν οι κατάδικοι σταδιακά στην επαρχία. Άρα, κύριε Φίλη, σημαίνει ότι δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο υπουργείων? Σημαίνει ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη πρωτοβουλία εξ αρχής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, είχαμε λοιπόν. Και επίσης, για να ολοκληρώσω, η αστυνομία μας, ανεξαρτήτως αυτού του πράγματος, έχει υποχρέωση να έχει σχέδια, να παρεμβαίνει και να προλαμβάνει καταστάσεις, όχι μόνο να καταστέλει. Νομίζω ότι αυτό ο κύριος Τόσκας σε πολλές περιπτώσεις το έχει πετύχει.
Άλλωστε η ελληνική αστυνομία στην εποχή του κυρίου Τόσκα, στην επιπουργία κυρίου Τόσκα, έχει μεγάλες επιτυχίες στην καταστολή του ποινικού εγκλήματος. Αλλά πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα. Συμφωνείτε με την απαξίωση της αστυνομίας από τον αρμόδιο υπουργό? Δεν είδα απαξίωση. Είδα μια πολιτική ευθύνη που αναλαμβάνει ο κ. Τόσκας και ζητάει να υπάρξει μια υπηρεσιακή εγρήγορση. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πάμε σε ένα γύρο αντεκδικήσεων, κλέφτες και αστυνόμοι. Μια πολιτική δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας που την είχαμε ζήσει παλαιότερα με το έμβλημα, την εμβληματική ρίση του κυρίου Σαμαρά για την ανακατάληψη των πόλεων. Αυτό δεν απέδωσε ούτε για την ασφάλεια των πολιτών, ούτε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Χρειαζόμαστε εστιασμένες αστυνομικές παρεμβάσεις και επαναλαμβάνω, όχι βεντέτα με κοινωνικούς χώρους. Μάλιστα, χθες η μέρα είχε επεισόδια δύο διαφορετικού βεληνικού. Είχαμε αυτά τα οποία ήταν στην Αθήνα με τους κουκουλοφόρους που σπάγανε βιτρίνες και 4-5 μέρες. Είχαμε όμως και τα επεισόδια στο Υπουργείο Παιδείας. Πέσανε και χημικά, έπεσε και ξύλο. Κάντε μου ένα παραλληλισμό. Με τη δημοσιογραφική ιδιότητα θέλω. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη. Διαβάζω και εγώ στα site. Mm-hmm. Όταν ήμουν και εγώ στο Υπουργείο Παιδείας, αντιμετώπισα διαδηλώσεις μεγάλες. Οι διαδηλώσεις δικές μας είναι διαδηλώσεις υπεύθυνων ανθρώπων. Είναι εκπαιδευτικοί στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Άρα το Υπουργείο πρέπει να είναι ανοιχτό και να κουβεντιάζει μαζί τους, να μην έχει κάγκελα, να μην έχει ΜΑΤ. Χρειάζονται όλα αυτά. Προσλήψεις. Προφανώς το αίτημα το οποίο προβάλλεται από την πλευρά των αναπληρωτών είναι δίκαιο αίτημα. Ζητούν να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί και όχι αυτή η ιστορία των 20-22 χιλιάδων προσλήψεων κάθε χρόνο. Έχουμε ανάγκη από εκπαιδευτικό προσωπικό. Και μάλιστα σταθερό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα στον χώρο της ειδικής αγωγής, που έχουμε 4.000 μόνιμους και 12.000 περίπου αναπληρωτές κάθε χρόνο, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια επιπλέον ανάγκη να υπάρχει μια σταθερή ψυχολογική σχέση του παιδιού με τον καθηγητή του, να μην αλλάζει κάθε τόσο ο δάσκαλος στο παιδί που έχει ειδικές ανάγκες. Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός Παιδείας το έχει κατά νου και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης για διορισμούς, κάτι θα προωθηθεί. Mm-hmm. Αλλά αυτά όλα δεν λύνονται με ΜΑΤ και με αυτά που είπατε νωρίτερα. Κρατάω το κομμάτι Υπουργείου Παιδείας, καθώς εκεί υπήρχε μια διένεξη, να το πω, με τον νυν Υπουργό Παιδείας, σε σχέση με το άρθρο 16, το οποίο καταγγείλατε και έχει να κάνει με τα ιδιωτικά, με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Όχι, δεν ήταν διένεξη, ήταν μια διαφορά. Ο κύριος Υπουργός, μετά από ένα διάλογο που υπήρξε και δημοσίως στη Βουλή, απέσυρε την συγκεκριμένη διάταξη, η οποία πράγματι διερήγνυε το άρθρο 16 και άφηνε τη δυνατότητα να ιδρύονται από την πίσω πόρτα πανεπιστήμια ιδιωτικά στη χώρα μας. Να πάμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, με δεδομένο ότι έχουμε και το φόρουμ των Δελφών εν εξελίξη. Και το Euro Working Group. Και το Euro Working Group πήραμε τη δόση. Θεωρείτε ότι η έξοδος θα είναι καθαρή? Θεωρείτε ότι η προληπτική γραμμή στήριξης χρειάζεται? Θεωρείτε ότι μετά τον Αύγουστο του 18 θα είμαστε εντάξει? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να πάμε από την κόλαση στον παράδεισο, mm-hmm. από τη νύχτα στη μέρα. Προφανώς θα περάσουμε ένα μεταβατικό διάστημα, δεν ξέρω πόσο, έχει να κάνει με την πρόοδο της οικονομίας, όπου θέλουμε, και αυτός είναι ο κύριος στόχος της εξόδου από τη Δανειακή Σύμβαση, να αυξηθούν οι δυνατότητες ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής στη χώρα μας. Γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, με τα μνημόνια είμαστε από εδώ πιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν έχουμε μια μνημονιακή, μια γραμμή πιστωτικής στήριξης, δεν θα έχουμε ένα τουλάχιστον επιπλέον μνημόνιο. Διότι όταν σου δίνουν λεφτά, αυτό σημαίνει πιστωτική γραμμή και ψηφίζουν και τα κοινοβούλια των άλλων χωρών, σου βάζουν και ένα επιπλέον μνημόνιο. Αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι να καταλάβουμε από πού βγαίνουμε και πού πηγαίνουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν βγαίνουμε από το σκοτάδι στο φως. Θα ήθελα να πω ότι κρίσιμο θέμα σε αυτή τη διαδικασία εξόδου από τη Δανειακή Σύμβαση, γιατί οι μνημονιακοί καταναγκασμοί θα υπάρξουν σε μεγάλο βαθμό και μετά, δεν καταργούνται όλοι οι μνημονιακοί νόμοι βγαίνοντας σήμερα από τη Δανειακή Σύμβαση, μπορεί όμως να υπάρξει μια κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων, mm-hmm. πράγμα το οποίο είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά έχει σημασία να πούμε ότι το κρίσιμο θέμα της εξόδου
είναι η ρύθμιση του χρέους. Ο Υπουργός, ο κ. Πιτσιόρλας, είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία νέο πρόγραμμα τον Αύγουστο. Συμπλήρωσε δε στο αποβήματος Βουλής, τα είπε αυτά. Συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι δηλώσεις και οι προβλέψεις περί καθαρής εξόδου ή πιστοληπτικής γραμμής. Το είπε ο κ. Πιτσιόρλας, έχει μια λογική αυτό που λέει. Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θέλει πιστοληπτική γραμμή, διότι αυτό σημαίνει νέο μνημόνιο. Αυτό είναι η επίσημη θέση. Και έχει μια επιχειρηματολογία στο ζήτημα αυτό η κυβέρνηση. Σημασία, επαναλαμβάνω, έχει, ας αφήσουμε τώρα τους χαρακτηρισμούς, σημασία έχει η μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις στην οικονομική μας πολιτική μετά τον Αύγουστο. Mm-hmm. Και θα ήθελα να πω ότι το χρέος είναι η ραοκαλιά της εξόδου. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε κάτι στους Δελφούς, που είναι, αναδεικνύει τη σημασία του χρέους. Στις διαπραγματεύσεις που κάνει και ο κ. Τσακαλώτος συζητεί το θέμα του χρέους. Το θέμα του χρέους βεβαίως συναρτάται σε σημαντικό βαθμό και με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Mm-hmm. Με 3,5% πλεονάσματα από την πενταετία που έχουμε, είναι χλωμή η ανάπτυξη. Δύσκολη, χλωμή και εν πάση περιπτώσει η κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή η ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, είναι το ζητούμενο. Η προηγούμενη συμφωνία όμως δεν έθετε αυτή του Μέιλ Χαρδούβελη υψηλότερα τον πύχη για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι, αλλά και εκεί ήμασταν εναντίον. Mm-hmm. Βεβαίως. Άρα δεν μειώθηκαν. Τώρα μιλάμε για από εδώ και στο εξής τι γίνεται. Mm-hmm. Βεβαίως. 3,5 και 4% πλεονάσματα δημιουργούν μια ασφιχτική κατάσταση στην οικονομία. Βέβαια, να σας πω κάτι. Εμείς πετύχαμε μέσα από την σκληρή διαπραγμάτευση τον Αύγουστο του 2015 μικρότερα πλεονάσματα για πέρσι, πρόπερσι, που ήταν πλεονάσματα του 0,5% και 1,75%, αλλά στην πράξη εφαρμόσαμε πολιτική που οδήγησε σε πλεονάσματα 4 και 4,5%. Βεβαίως κάναμε κοινωνική αναδιανομή, θα μου πείτε. Αλλά όμως τα αυξημένα πλεονάσματα είχαν επιπτώσεις και στους ρυθμούς, στην επιβράδυνση αυτού που θέλαμε να υπάρξει, της ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, για να τελειώσουμε το θέμα αυτό, έχει μεγάλη σημασία το θέμα των πλεονασμάτων. Και για να είμαστε ειλικρινείς, έχει σημασία συνολικότερα το θέμα του χρέους και του ιδιωτικού χρέους. Κύριε Φιλή, 4 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν 100 δισεκατομμύρια στο κράτος. Όταν υπάρχει το πρόβλημα των πληστηριασμών, όπου αν βγάλουμε τους κακοπληρωτές, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, υπάρχει ένα πρόβλημα και με τη λαϊκή κατοικία και χρειάζεται μια επιπλέον διασφάλιση της λαϊκής κατοικίας. Προφανώς, όταν έχουμε εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, οι οποίοι έχουν 5, προσέξτε. Δεν είναι σχήμα λόγου. 5 περιπτώσεις έχουν τακτοποιηθεί με τον εξοδικαστικό συμβασμό. Κάτι συμβαίνει στην κοινωνία. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κλείνουμε με την δημοσιογραφική ιδιότητα. Μέσα από την κουβέντα μας, αν είναι εύκολο, δώστε ένα τίτλο για αυτή την κουβέντα. Για αυτή την κουβέντα. Πολλά θέματα είχαμε, βεβαίως, είναι η αλήθεια. Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω, για να δω καταρχάς τι θα παίξετε ως βασικό τίτλο. Τι θα σηκώσετε. Ότι υπάρχει ρεαλιστική αισιοδοξία ότι μπορούμε να βγούμε υπέρ του κοινωνικού συνόλου, υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων από την κρίση την οποία ζήσαμε. Άλλωστε και αυτά που ακούμε από διάφορους αξιωματούχους πρώην όταν φέρουμε τα αξιώματά τους Ευρωπαίους είναι ζητήματα τα οποία μας δημιουργούν την ελπίδα ότι αυτή η κυβέρνηση, τη βάσιμη ελπίδα ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να ανατρέψει το αρνητικό περιβάλλον και το ανατρέπει βήμα-βήμα. Σας υπενθυμίζω ότι χθες ο κύριος Προβόπουλος μας είπε ο κύριος Προβόπουλος χθες ότι 80 δισεκατομμύρια δις χρειάζονται για να υπάρξει παραγωγική επανεκκίνηση. Αν βάλουμε το 25% του ΑΕΠ που χάθηκε με τα μνημόνια, ο οργανισμός είναι μεγάλος. Βέβαια τα ακούμε κατόπιν εορτής από τις υπευθύνες. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε σε ένα